η ιδιοκτήτρια του καταστήματος ψηλικών στην οδό Θωμαχατζίκου στην περιοχή της Μενεμένης. Ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το σοκ από την εισβολή των διαρρηκτών. Σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, οι άγνωστοι κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλες ποσότητες τσιγάρων καθώς και άλλα προϊόντα αξίας. Η ζημιά ήταν η πόρτα που κατεβάσανε και με πήραν πάνω από 4.000 τσιγάρα. Τα οποία ήταν απλήρωση, εννοείται έτσι. Παρόλο που πήρε μέτρα προστασίας του καταστήματός της, οι δράστες ήταν αποφασισμένοι και με κινηματογραφική ταχύτητα έδρασαν ανενόχλητοι. Το μόνο που σώσαμε ήταν ότι μόνο μείναν 50 δευτερόλεπτα μέσα στο μαγαζί. Αν μένανε 2 λεπτά, 3 θα ήταν ολική καταστροφή. Τι μπορείς να κάνεις άλλο, γιατί άντε ξέρω εγώ, κάποιοι δεν είχαν συναγερμό. Λες, δεν είχε συναγερμό. Άντε κάποιοι δεν είχαν ρόλα, άντε δεν είχε ρόλα. Εγώ τηρούσα όλες τις προϋποθέσεις, όλες. Καταγραφικά, κατάλαβες, έχει καταγράψει τον κλέφτη. Τι άλλο να κάνω. Λίγες ημέρες πριν, διαρρήκτες έβαλαν στο στόχαστρό τους ένα ακόμη κατάστημα ψηλικών που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο και μάλιστα σε κοντινή απόσταση από το προηγούμενο κατάστημα. Μπαίνει μέσα και παίρνει ό,τι βρίσκει. Δηλαδή τσιγάρα και εισιτήρια. Και ουίσκι και τέτοια. Οι διαρρήκτες εισέβαλαν στο κατάστημα περνώντας πάνω από τα στόρια και κατόπιν κατάφεραν να σπάσουν το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Γύψο σανίδα, σπάσανε τζάμι και μπήκανε πάνω από το ρολό. Σε ένα τόσο σε δύο. Δηλαδή εγώ και εσύ δεν χωράμε. Ήταν μικρός, μικροκαμωμένος άνθρωπος. Σε διάστημα μόλις 2 εβδομάδων στην οδό Θωμά Χατζίκου σημειώθηκαν 5 διαρρήξει καταστήματα. Τους έχουν σακατέψει τη γειτονιά. Πριν 10 μέρες διαρρήξαν τον απέναντι. Το κομμωτήριο, τα χαρτικά, δηλαδή κάθε μέρα ακούς και ένα κρούσμα σπίτια. Έτσι, προηγουμένως μια δασκάλα εδώ πίσω από το δημοτικό, προχθές το βράδυ μαζί με μένα διαρρήξαν το σπίτι της. Οι καταστηματάρχες ζητούν συχνότερες περιπολίες των αστυνομικών.